Κύριε Λιβέντη, σας άκουσα χθες να λέτε, αυτός είναι και ο λόγος που επικοινώνησα μαζί σας, αλλά θα σχολιάσουμε και τις σκουριές και την εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Σας άκουσα να λέτε ότι στην επόμενη Βουλή δεν θα υπάρχει ούτε Πασόκ, ούτε Ποτάμι, θα υπάρχει μόνο η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ένωση Κεντρών. Τι σας κάνει να είστε τόσο σίγουρος ότι το Πασόκ και το Ποτάμι θα αφανιστούν στην ουσία? Ναι, ότι δεν εκφράζουν τίποτε. Δεν εκφράζουν το κέντρο που... Όχι το κέντρο, δεν εκφράζουν τίποτα. Τους παρακολουθώ στη Βουλή 3 μήνες τώρα και δεν έχουν περιεχόμενο οι απόψεις τους. Όλο φιγούρες, όλο έτσι κάτι αντιπαραθέσεις, ανούσιες. Χωρίς αξία και χωρίς ουσία. Δεν έχουν προτάσεις, εννοείται. Ούτε προτάσεις ούτε θέσεις. Μάλιστα. Οπότε εσείς πιστεύετε ότι στην επόμενη... Κόμματα που δεν έχουν προτάσεις και θέσεις εξαφανίζονται από το χάρτη. Μάλιστα. Γιατί και ο λαός, μην κοιτάτε, το ποτάμι είχε φτάσει να πάει για διψήφιο, για 10 και έλεγε και τέτοια και πήρε 4. Και το Πασόκ μαζί με τη Δημάρ πήρανε 5, πόσο πήρανε? Ναι, είναι χαμηλό το ποσοστό. Πολύ, ναι, χαμηλό. Άρα είναι η κατιούσα. Έχουν πάρει την κατιούσα. Είχαν ήδη πάρει την κατιούσα. Τώρα όμως που υπάρχει ένα κεντρόν που έχει περιεχόμενο ο λόγος της, νομίζω το πλήθος των οπαδών και του Πασόκ και του Ποταμιού θα έρθουν στην Ένωση Κεντρών, καθώς επίσης θα έρθουν και από το ΣΥΡΙΖΑ όσοι προδίδονται τώρα, γιατί υπάρχει κόσμος προδομένος από το ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική που τηρείται. Είναι και φαντάζομαι ένα θέμα ότι όλοι αυτοί θα αναζητήσουν ένα σοβαρό κόμμα με σταθερές απόψεις. Μάλιστα. Πάμε στην εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Σας εξέπληξε. Στην εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη σας εξέπληξε η εκλογή του? Όχι, δεν με εξέπληξε, γιατί τα κροατήρια τα κομματικά σκέπτονται πρωθυπουργίες και ρουσφέτια. Δεν με εξέπληξε. Όταν λέτε πρωθυπουργίες... Αυτοί τον βάλανε σαν αντιτσίπρα. Βάλανε τον κύριο Μητσοτάκη για ονειρευόμενοι πρωθυπουργίες οι δεξιοί. Μην ξεχνάτε ότι στην προεκλογική του εκστρατεία ο κύριος Μητσοτάκης, τον οποίο μάλιστα τον φιλοξένησε την προηγούμενη Παρασκευή, λίγο πριν τις εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ότι οι νεοδημοκράτες, τα μέλη και οι φίλοι του της Νέας Δημοκρατίας, δεν ψηφίζουν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ψηφίζουν πρωθυπουργό. Το έλεγε ευθέως. Ναι, εξουσιομανία υπάρχει. Εξουσιομανία, όπως εξουσιομανία έχει και ο Τσίπρας, που του λέω τώρα ότι η χώρα είναι σε κίνδυνο και αυτός κάθεται εκεί με τους 153, νομίζοντας ότι θα σώσει την Ελλάδα με τους 153. Τώρα, εκ των οποίων οι 8 τουλάχιστον τον απειλούν ότι θα φύγουν. Καταλάβατε. Είχατε δηλώσει ότι μόλις εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα επισκεφτείτε και τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ναι, ναι, και τον κύριο πρωθυπουργό. Θα το κάνω αυτό. Θα συναντηθείτε μαζί τους. Αρκεί να βάλουν τη χώρα πάνω από το κόμμα. Γιατί υπάρχουν και θερμοκέφαλοι στα κόμματα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία που κοιτάνε μόνο την καρέκλα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΙ εκφράζουν ανησυχία με την εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη και μετά και τις δηλώσεις του κυρίου Γρηγοράκου, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή άκουγα σήμερα στις ειδήσεις στην ΕΡΤ το πρωί ότι θα ορίζει αντιπρόεδρο του κόμματος τον κύριο Γεωργιάδη και ότι και ο κύριος Βορύδης θα έχει θέση στους ανθρώπους του Προέδρου. Εγώ διερωτώ με γιατί ανησυχεί το κέντρο. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή... Δεν ανησυχεί. Το αληθινό κέντρο, η Ένωση Κεντρών, δεν ανησυχούμε. Ανησυχούν αυτοί που δηλώνανε κέντρο ενώ ήταν κρυφοδεξιοί και τέτοια. Αυτοί ανησυχούν. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν πιστεύετε ότι θα κάνει καλύτερη δουλειά από τον κύριο Μεϊμαράκη, ότι θα ανέβουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας? Σας είπα, εξαρτάται τι στάση θα τηρήσει. Αν είναι σοβαρός και συμβάλλει στην οικουμενική κυβέρνηση τεχνοκρατών που ζητώ, τότε θα έχει κάνει κάτι σοβαρό και υπεύθυνο. Αν αρχίσει να αναζητεί πρωθυπουργίες
και να κάνει σκληρή αντιπαράθεση στην κυβέρνηση, η χώρα θα πάει σε Brexit, η χώρα θα καταστραφεί. Εσείς πιστεύετε κίνδυνοι, ότι... το είπε και ο Στουρνάρας, αν προσέξατε χθες, ότι οι κίνδυνοι υπάρχουν ακόμη πολύ μεγάλοι. Και μάλιστα είχε πει ότι είχε προβλέψει και είχε προειδοποιήσει και για τα capital ακριβώς, controls. Ακριβώς. Είναι... Λοιπόν, αν αυτοί κοιτάξουν ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα τα κόμματά τους, καλύτερα να πάνε σπίτι τους γιατί καταστρέφουν τη χώρα. Μάλιστα. Αν θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σοβαρής κυβέρνησης, αν πονάνε το λαό, ας το κάνουν. Είναι η ώρα η μεγάλη τώρα. Τώρα αυτός ο μήνας θα αποδείξει αν έχουμε πολιτικούς ή αν έχουμε σαπίλα. Τώρα αυτός ο μήνας θα αποδείξει. Κύριε Λεβέντη, να ρωτήσω κάτι. Εσείς επιμένετε σε κυβέρνηση τεχνοκρατών. Τεχνοκρατών, γιατί οι πολιτικοί είναι όλοι σάπιοι και κλέφτες. Μάλιστα. Οι πολιτικοί είναι όλοι σάπιοι. Το λέω να τα ακούσει όλοι και οι κυκλάδες που σας ακούνε. Μάλιστα. Ποιο πολιτικό εμπιστεύεστε, τον Τσίπρα που 5 χρόνια έλεγε έχει άλλες λύσεις και πήγε και κατέβασε τα παντελόνια του. Ποιον εμπιστεύεστε, το Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, το ξέρετε το Μητσοτάκη, αυτό τον Κυριάκο τον κουβάλισε ο Σιμίτης και του έδωσε 6 εκατομμύρια το μήνα δραχμές τότε και τον διόρισε στην Εθνική Τράπεζα, στην Εθνικατρική. Το ξέρετε αυτό. Εντάξει, υπήρχαν και πολλά σχόλια και για τη Siemens και πολλά στο παρελθόν. Ακριβώς. Αυτά τα ξέρετε, τα ξεχνάτε. Εμένα η δουλειά μου είναι να κάνω ερωτήσεις, δεν είναι η δουλειά μου πώς? Να... Εμένα η δουλειά μου είναι να κάνω ερωτήσεις, κύριε Λεβέντη. Η δουλειά σας να κάνετε ερωτήσεις, αλλά ο κόσμος έχει πάθει αμνησία. Η αλήθεια είναι ότι... Ο κόσμος έχει πάθει αμνησία εδώ. Στην Ελλάδα ξεχνάμε πολύ γρήγορα. Η αλήθεια είναι αυτή και πραγματικά, όπως είπατε, μας περιμένει ένα πολύ κρίσιμο δίμηνο μπροστά. Να δούμε τι θα γίνει. Θέλω να πάω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Διάβαζα ότι και ο κύριος Μητσοτάκης σκέπτεται να συναντηθεί με αντιπροσωπεία της Eldorado Gold, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, τον κύριο Paul Wright. Έδωσαν μια συνέντευξη τύπου χθες, αναστέλνουν τις εργασίες τους. Είναι μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα. Ήθελα και μου είπατε ότι θα έχετε κι εσείς συνάντηση. Ναι, τώρα σε λίγο, γι' αυτό ήμουν... Ναι. Είμαι λίγο πιεσμένος χρονικά. Και εσείς επιμένετε ότι πρέπει να συνεχίσετε τις εργασίες της Eldorado Gold. Υπό όρους. Εγώ ζητώ να δώσουν στο δημόσιο, γιατί έχουν κάνει μια αποικιοκρατική σύμβαση και δεν παίρνει το δημόσιο τίποτε. Δηλαδή αυτοί βγάζουν χρυσό και το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει ποσοστό. Τη σύμβαση δεν την είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε από πριν και υπήρξαν και πολλές αντιδράσεις. Από το 7-8 έχει ξεκινήσει. Ναι, οπότε υπό όρους να λειτουργήσει. Αλλά ίσως... Ναι, ναι, με αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και αφού δώσουν ένα 12% επί του τζίρου στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί τώρα πάνε να εκμεταλλευτούν την Ελλάδα κι αυτοί. Οπότε μήπως έχει δίκιο ο κύριος Σκουρλέτης που καθυστερεί να τους δώσει τις άδειες. Όχι, όχι, δεν είναι λύση. Μα δεν ζητάει ο Σκουρλέτης αυτά που ζητάω εγώ. Ο Σκουρλέτης θέλει να τους κλείσει. Γιατί είχαν υποσχεθεί εκεί πάνω, έχουν διχαστεί εκεί πέρα στη Χαλκιδική. Οι μισοί θέλουν την επένδυση, οι μισοί όχι. Ξέρετε τι με έγραψε. Δεν άκουσα το Σκουρλέτη να λέει δώστε στο ελληνικό δημόσιο το 12%. Επί του τζίρου, ναι. Ναι, δεν ζητάει τέτοια πράγματα. Ο Σκουρλέτης θέλει να τους κλείσει, όπως και ο Λαφαζάνης ήθελε. Μου έγραψε ένας φίλος ακροατής ότι δυστυχώς η κυβέρνηση υλοποιεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις της μόνο για το Eldorado Gold. Για όλα τα άλλα, τα έχει ξεχάσει όλα τα άλλα. Ναι. Λοιπόν. Αλλά σας λέω και τα δύο κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται σε λάθος στις σκουριές. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει μια αποικιοκρατικού τύπου σύμβαση που το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει τίποτε. Ο δε Σκουρλέτης θέλει να το κλείσει. Και οι δύο αυτοί ετρελάθηκαν, κατά τη γνώμη μου. Οπότε εσείς θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε μαζί τους. Ναι. Αυτό θα προσπαθήσω με τον Καναδό να το εξηγήσω. Ότι αν θέλουν άρχονται, θα έρχονται σεβόμενοι τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Άρχονται προσφέροντας και στον ελληνικό λαό κάτι. Όχι εκμεταλλευόμενοι μόνο. Μα αν είναι δυνατόν, νομίζω ότι η δική σας θέση και αυτό που ακούω είναι, ακούγεται το πιο λογικό. Ότι ναι, εφόσον βρίσκεσαι. Σήμερα... Ναι, αλλά αυτή την σύμβαση την έκανε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Βέβαια την έκανε, γιατί τότε ήταν ο Μπόμπολας νούμερο 1, ο καπετάνιος. Και ακόμη είναι.
Λοιπόν, ξέρω και ότι... Και σιώπησε, σιωπά επί... Αντί το ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει κάνατε επιβλαβή για το δημόσιο σύμβαση, θέλει απλά να τους κλείσει και βάζει προστήματα ώστε κάθε επενδυτής να ακούει αυτά τα πράγματα και να σηκώνεται να φεύγει. Δηλαδή κάνει τεράστια ζημιά και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν εξηγεί για ποιους λόγους το κλείνει. Να ρωτήσω κάτι όσον αφορά το φορολογικό, γιατί πολλά ακούγονται, το φορολογικό εννοώ, το ασφαλιστικό. Επειδή ακριβώς η πρόταση της κυβέρνησης δεν είναι αυτή που θα έρθει σαν νομοσχέδιο, είναι μία πρόταση η οποία θα συζητηθεί, θα αξιολογηθεί και από το κουαρτέτο. Ναι. Ποια είναι η δική σας θέση για το ασφαλιστικό, κύριε Λεβέντη? Η δική μας θέση είναι ότι οι ξένοι πρέπει να ζητήσουν να ψηφιστεί από 200 βουλευτές τουλάχιστον. Δηλαδή το 151 και 152 και 153 δεν είναι αριθμός ψήφων στη Βουλή. Αυξημένη πλειοψηφία ζητάτε δηλαδή. Ναι. Οι ξένοι πρέπει να ζητήσουν ώστε να έρθει και ο Μητσοτάκης σε δίλημα ή ψηφίζει ή τα διαλύουμε όλα. Πρέπει να πάρουν ευθύνη και όχι να κάνουν τους αντιμνημονιακούς. Ναι, μα δεν έχουν καταθέσει. Είχα μιλήσει εγώ με τον καθήλυνα αρμόδιο πρώην Υπουργό Εργασίας, τον συντοπίτη μας, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι, τον βουλευτή Κυκλάδων, ο οποίος είπε ότι, το ρώτησα, έχετε πρόταση καταθέσει σαν Νέα Δημοκρατία? Μου λέει δεν χρειάζεται. Εμείς είχαμε καταθέσει το κυβερνητικό μας έργο. Αυτά φάγανε τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ του είπα ότι όταν κάνεις αντιπολίτευση λες όχι σε ένα σχέδιο, αλλά καταθέτεις και τη δική σου την πρόταση, έτσι. Ναι, αλλά σας λέω από τους ξένους θα έρθει το χαστούκι. Γιατί οι ξένοι δεν θα δέχονται πια 150 και 151. Έχετε τέτοια πληροφόρηση? Ναι, έχω πληροφόρηση ότι θα απαιτήσουν αυξημένη εμπιστοσύνη και από εκεί θα ξεκινήσουν οι ιστορίες για την οικουμενική. Μετά θα έρθει και το ασφαλιστικό, θα έρθει και το φορολογικό, η φορολογία των αγροτών. Ναι. Γιατί δεν μπορείς, ας πούμε, να εμπιστεύεσαι μια χώρα όταν ψηφίζουν οι 151 και 152, καταλάβατε. Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι και να δίνεις λεφτά σε μια χώρα και να ασχολείσαι με μια χώρα που τρώγονται μεταξύ τους. Εσείς έχετε καταθέσει σαν Ένωση Κεντρών τις δικές σας προτάσεις για το ασφαλιστικό, κύριε Λεβέντη? Τις έχω καταθέσει εγώ. Είναι οι τρεις συντάξεις, γιατί έχουμε 330.000. Πόσες φορές τα έχουμε πει? Τα έχουμε πει από τα λέγαμε από παλιά. Δεν τα ακούει κανείς. Μα δεν τα ακούει, γιατί έχουν βουλοκαίρι στα αυτιά. Είχατε πει να μπει πλαφόν στις 1500 ευρώ, βέβαια. Να κοπούν οι συντάξεις των πλουσίων που είναι 80.000, που έχουν πάνω από 3.000 ευρώ εισόδημα, και να κοπούν οι συντάξεις των τέλους βουλευτών που είναι 900. Αυτά δεν τα δέχεται κανείς, έτσι. Κανένας δεν ακούει, κανένας. Μιλάω φωνή βόντος εν τη ερήμο. Αυτή το σύστημα στηρίζει τους βολεμένους. Μάλιστα. Κύριε Λεβέντη, ξέρω ότι έχετε πολλή δουλειά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μιλήσαμε σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Αβραμ. Εμείς παρακολουθούμε πάντα τις... Ένα λεπτό, εννοείται, έχω μία... Εννοείται. Ένα λεπτό, η δική μου αγάπη είναι δεδομένη, παρότι έχω λίγα δευτερόλεπτα. Το ξέρω ότι έχετε... Το χρόνο μου δεν μπορούσα να μην σας μιλήσω έστω λίγο. Κύριε Λεβέντη, μόνο ένα λεπτό, γιατί έχω μια ερώτηση από φίλο ακροατή. Είναι ο κύριος Μανώλης Πολυκρέτης. Είναι ο αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο οποίος ρωτάει αν μέχρι σήμερα τι έχετε προσφέρει στο πολιτικό σύστημα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ο κύριος Πολυκρέτης, πριν λίγες μέρες βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε να γίνει πρωθυπουργός, να περάσει λίγος χρόνος και μετά να κάνετε την κριτική σας. Ναι, να ξέρει ο κύριος Δήμαρχος, με όλο το σεβασμό. Αντιδήμαρχος είναι. Αντιδήμαρχος, με όλο το σεβασμό, ότι για να προσφέρει σε μια χώρα δεν χρειάζεται να γίνεις πρωθυπουργός. Γιατί έτσι, δηλαδή στη χώρα αυτή έχουν προσφέρει μόνο ο Σιμίτσο, ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης. Αυτοί έχουν προσφέρει μόνο. Μάλιστα, αυτοί έχουν κάνει και ζημιά, καταστροφές έχουν κάνει. Έχουν καταστρέψει τη χώρα οι πρωθυπουργοί μέχρι τώρα με την πολιτική του ρουσφετιού, με την πολιτική των διορισμών, με όλες αυτές τις συμβάσεις τις αποικιοκρατικές. Τώρα δεν με άκουσε ο κύριος αντιδήμαρχος που είπα ότι το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει τίποτα από τις σκουριές. Ποσοστό επί του τζίρου δεν παίρνει τίποτα. Κάποιοι τρελοί πήγαν και υπογράψανε. Κάποιοι που δεν σεβαστήκανε τον ελληνικό λαό.
Λοιπόν, του λέω του κυρίου αντιδημάρχου, αν ρωτάει τι έχω προσφέρει, να έρθει στη Βουλή να δει που ζητάω το 50% μείωση του μισθού των βουλευτών και με κοιτάνε με στραβό μάτι όλοι οι βουλευτές. Κόρακα σκοράκου, μάτι δεν βγάζει, κύριε. Ναι, μόνο αυτό να δει ο αντιδήμαρχος φτάνει. Τώρα, και όχι τα υπόλοιπα. Τώρα να σας πω την αλήθεια και να κλείσουμε με αυτό, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας σε μένα την προηγούμενη Παρασκευή, ναι, μου είπε κάτι που είναι πολύ ορθό. Είπε ότι το πρώτο του μέλημα είναι να κανονίσει τα του οίκου του στη Νέα Δημοκρατία και τα οικονομικά και όλα. Και ναι, μετά να μπορέσει να δει τι θα κάνει για, ναι, για τα οικονομικά της χώρας. Γιατί πρώτα πρέπει Ρωτάω, όταν έπαιρνε δάνεια η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης δεν το ήξερε. Ναι, δεν ήταν στην ηγεσία τότε. Ναι, είναι ανάγκη να είσαι στην ηγεσία. Αν η Ένωση Κεντρών τώρα πάει κάπου και πάρει 100 εκατομμύρια ευρώ δάνεια, δεν θα το μάθει οι συνεργάτες μου, οι στενοί, δεν θα το μάθουνε. Βοούσε η χώρα και ο Μητσοτάκης δεν ήξερε επειδή δεν ήταν στην ηγεσία. Αυτά θα λέμε τώρα, κυρία Μπράουν. Ένα λεπτό τώρα να σας πω κάτι. Τώρα σας παρακαλώ, Διαβάζω τώρα εδώ. Άλλο τώρα αν λανσάρουμε τις οικογένειες. Αν λανσάρουμε 2-3 οικογένειες στην Ελλάδα γιατί είμαστε ζωντόβολα. Άλλο τώρα αυτό. Λοιπόν, να μου πείτε τώρα ότι ο Μητσοτάκης δεν ήξερε για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Οπωσδήποτε όλοι δεν, το ξέρουν. Δεν ήξερε ότι στη Συγκρού δίνουν 90.000 το μήνα νίκη. Για το πρώτο πράγμα. Και ότι δεν έχουν πληρώσει 7 χρόνια τίποτε. Κύριε Λεβέντη, το πρώτο πράγμα που μου είπε είναι δεδομένο ότι θα φύγει από τη Συγκρού. Εσείς τον ρωτήσατε επί τόσα χρόνια αν ήξερε για τα δάνεια. Δεν τον ρωτήσατε εσείς. Κοιτάξτε. Δεν τον ρωτήσατε για να δείξετε καλοσύνη. Καταλαβαίνω. Είπε χαρακτηριστικά ότι η μισή επιχορήγηση του κράτους προς τα κόμματα πάνε στα δάνεια, πάνε στα χρέη. Με κρατικά λεφτά δηλαδή βγάζουμε τα δάνεια. Πώς δεν το ξέρουμε. Καταλάβατε. Ωραίοι. Λοιπόν. Παίρνουν νέα λεφτά και πληρώνουν τα παλιά. Και ξέρετε τι πληρώνουν. Ξέρετε πότε θα ξεπληρώσουν. Το 3.000. Θα έχουμε με τον τρόπο που πληρώνουν, κυρία Μπράουν, και με τα λεφτά που δίνουν κάθε χρόνο, σε 1.000 χρόνια θα ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία. Είναι και τα κέρδη του Πασόκ. Να τα ακούσει όλοι οι Κυκλάδες αυτό, να τα ακούσουν. Να σας πω ένα πράγμα εδώ πέρα, ότι τώρα μου ήρθε μια είδηση. Πριν από λίγο δήλωσε ο κύριος, λίγο πριν συναντηθεί με τον κύριο Paul Wright με την Eldorado Gold, ο κύριος Κουρλέτς έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι θα πρέπει να καταλάβει η Eldorado Gold ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Εντάξει, ο Σκουρδέτης το έχει καταλάβει αυτό. Λέει θέλουμε την επένδυση στη Χαλκιδική, ναι, αλλά με προϋποθέσεις. Να πει, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, δεν μπορεί να τις πει. Μπουκαμάρα έχει και αυτός. Θα τις μάθουμε τώρα. Εκτίθεται η χώρα. Αυτή τη στιγμή εκτίθεται η χώρα, κυρία Μπράουν. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί βγαίνει προς τον έξω κόσμο ότι μια φτωχευμένη χώρα διώχνει και τις λίγες επενδύσεις που έχει. Να σας πω ότι άνοιξε πόλεμο, λέει, και με τους εργαζόμενους, λέγοντας ότι έχουν χάσει την ταξική του συνείδηση. Γι' αυτό σας λέω τώρα, μην ασχολείστε. Η Ελλάδα ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία κάτω από την πίεση των ΜΜΕ. Θα φανεί και τα ΜΜΕ τι είναι. Α, τώρα πάμε και για τις άδειες. 5 άδειες είπανε ότι θα δοθούν, λέει. 5 πανελλαδικές εμβέλειες. Θα δούμε τώρα την κατάσταση, θα τη δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον, πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεβέντη. Σας ευχαριστώ. Καμιά μέρα από την άλλη εβδομάδα πούμε πιο ήρεμα, να έχω χρόνο, να μην έχω πίεση ραντεβού. Και βέβαια, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεβέντη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από την Άξο. Καλημέρα και χαιρετισμούς από την Ένωση Κεντρών σε όλη την περιοχή. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.